έχεις περάσει και έχεις αγωνιστεί και στην ΑΕΛ, για να σου δώσω την πάσα τώρα, και στην ΕΛ ως ποδοσφαιριστής, έχεις περάσει και από άλλο πόστο, έχεις δει πώς συμπεριφέρεται και ο κόσμος και τις απαιτήσεις φυσικά που έχει. Και νομίζω... Οι ομάδες του κάπου έχουν μία στους τρεις. Όχι, παντού γίνεται. Στις μεγάλες ομάδες, όταν υπάρχει πολλής κόσμος, υπάρχει πίεση, υπάρχουν γνώμες, υπάρχουν αυτά. Εντάξει, δεν είναι δύσκολα τα πράγματα. Έχουν γίνει πάρα πολλά λάθη, εξακολουθούν να γίνονται. Πολύ ταραχή, δεν είναι έτσι το ποδόσφαιρο. Εσύ μετά από μια εμφάνιση όπως η σημερινή, που λέγαμε προηγουμένως με τον Χριστοτζίκα, και μετά από 4 γκολ που έχετε δεχτεί, με τον τρόπο που έχετε δεχτεί και τις προηγούμενες εξόδους στην Αθήνα και την 4 στον Ολυμπιακό και την 4, μου επιτρέπεται η έκφραση, στην ΑΕΚ, θα κυκλοφορούσε την άλλη μέρα στη Λάρισα? Δεν νομίζω. Θα σε ψάχναμε δηλαδή στα τηλέφωνα για να δούμε το ρεπορτάζ. Να σας πω λίγο κάτι. Δεν έχει σημασία το τι θα έκανα εγώ ή το τι έκανα εγώ. Ξέρω πολύ καλά στην πολιτική τι έκανα εγώ όταν έχανα. Αλλά δεν είναι ώρα τώρα να μιλήσουμε για αυτά. Το θέμα είναι ότι υπάρχει πραγματικά σοβαρό πρόβλημα στην ομάδα. Εγώ κρίνω όλη την πορεία που έχει φτάσει μέχρι τώρα. Από το καλοκαίρι, από το ξεκίνημα της αγωνιστικής σεζόν. Σαν να λέω το ξεκίνημα ουσιαστικά των προπονήσεων, το χτίσιμο της ομάδας. Μια ταραχή συνεχώς, αλλαγή αποφάσεων, ανακοινώσεις, τη μία μέρα άλλα, την άλλη άλλα, παίχτες, στελέχη, προπονητές, φύγες ή έλας ή, ξεκινάει μια ομάδα προετοιμασία, πηγαίνει ένα συγκεκριμένο ρόστερ, ορίζονται και αρχηγοί, μετά από 3 μέρες φεύγουν όλοι οι αρχηγοί, δηλαδή έρχονται παίχτες οι οποίοι, ποδοσφαιριστές οι οποίοι θεωρώ βιολογικά, έτσι, χωρίς να πάρω θέση και να κρίνω, όταν δεν έχω άποψη για κάποιον, όταν δεν το βλέπω κάθε μέρα πώς κινείται, τι κάνει στην προπόνηση, πώς συμπεριφέρεται. Ποδοσφαιριστές οι οποίοι έχουν ένα κενό αγωνιστικό, το ξέρω πάρα πολύ καλά αυτό, από την καριέρα μου στους ποδοσφαιριστές, το αναγκάστηκα να μείνω 3 μήνες έξω, με μια εγχείρηση που είχα κάνει στους Κυλιακούς. Και έχασα και την εθνική ομάδα και τη θέση μου στην δεκάδα με την Ξάντη. Παίζει ρόλο, είναι όχι ένα χρόνο. Δεν μπορείς αυτό. Είναι φυσιολογικά να έρθουν και οι τραυματισμοί μετά. Δεν φταίνει παίχτες αυτό. Αυτό είναι βιολογικά πράγματα, φυσιολογικά. Όταν λοιπόν ξεκινάς δηλαδή τη χρονιά με όλες αυτές τις προσταφαιρέσεις, αυτή την ταραχή, αυτή την αλλαγή, αυτή την πίεση, αυτό το bullying. Γίνεται ένα bullying πλέον. Εγώ αυτό βλέπω. Και να σου πω κάτι, επειδή ζω εδώ και κυκλοφορώ και παίχτες συναντάω, πέφτω πάνω μου ή πέφτω πάνω τους. Και ανθρώπους, όλοι αυτό λένε. Αυτή είναι δηλαδή μια πίεση, μια... Δεν θα είμαι, θα με διώξει, θα με κρατήσει, θα με κάνει. Δεν γίνεται έτσι οι ομάδες, δεν είναι έτσι το ποδόσφαιρο. Αυτό το ποδόσφαιρο δεν είναι έτσι. Και φυσιολογικό και φυσικά βέβαια και οι παίχτες. Οι παίχτες είναι πρωταγωνιστές. Εγώ δεν είμαι ασπίρα των παιχτών. Οι παίχτες πάντα ήμουνα και αν θα τρέξεις στο αρχαίο σου το έχω δηλώσει. Και στο ποδόσφαιρο τον προπονητή τον κάνουν οι παίχτες. Τον προπονητή τον κάνουν οι παίχτες. Γιατί οι παίχτες θα μπουν μέσα και θα ματώσουν, θα τρέξουν, θα παλέψουν. Αλλά αυτή υπάρχει από εκεί και πέρα, ρε παιδιά. Πρέπει να δεν γίνεται αυτό το πράγμα τώρα. Δηλαδή υπάρχει αυτή. Γίνονται αλλά πάλι λάθη. Και δυστυχώς θα σας το πω και για εσάς. Τώρα βλέπετε και πολλούς συναδέλφους σας οι οποίοι συγκαλύπτουν εντέχνως. Δεν έχουν πάρει κάποιος θέση και ανθρώποι δυστυχώς που έχουν ζήσει πρωταθλήματα με αυτή την ομάδα. Σε όλα συμφωνούν δηλαδή. Σε όλα συμφωνείτε. Πάρτε κάποια στιγμή επιτέλους θέση. Έλα εδώ, ρε κύριε. Έλα εδώ, stop. Το τι έκανα εγώ και όταν ήμουν δίπλα σε αυτόν τον άνθρωπο το ξέρει καλά ο ίδιος. Αν θα πέρναγε κάτι. Και γι' αυτό υπήρχε έστω μια στοιχειώδη ηρεμία, όσο μπορούσαμε γινότανε. Β' Εθνική, δύσκολο το πρωτάθλημα. Συσπυρώθηκε ο κόσμος, έγινε αυτό που έγινε. 5 χρόνια στέρησης σε αυτή την ομάδα, που είναι πολύ μεγάλη ομάδα, είναι πάρα πολλά από τη μεγάλη κατηγορία. Και έρχεσαι. Γεμίζεις το γήπεδο. Ξεκινάς και ξεκινά πάλι τα προβλήματα. Το ίδιο έργο. Το βλέπουμε και μετά από ένα χρόνο. Φύγε Τσιόλι, Στασιάδη. Οργανωμένους, κόντρες, ερασιτεχνικοί, τι να πρωτοθυμηθώ, μια ελευθερία, την εφημερίδα, τι να πρωτοθυμηθώ. Δηλαδή μια σχήμα στην αρχή του πρωταθλήματος, το ίδιο και φέτος. Δηλαδή το πήρε το μήνυμα. Δεν ξέρω. Δεν είμαι ούτε μέσα εκεί πέρα, ούτε μιλάω με αυτόν τον άνθρωπο πλέον τώρα, ούτε μπορώ να βλέπω την ομάδα τι συμβαίνει μέσα εκεί στα πολιτήρια και τι γίνεται, αλλά βλέπω ότι η ομάδα δυστυχώς, παιδιά, υπάρχει πρόβλημα. Υπάρχει. Το θέμα ποιο είναι. Αγωνιστικό είναι υπάρχει... το πρόβλημα. Είναι και αγωνιστικό. Είναι ψυχολογικό, είναι διοικητικό. Μα κοίταξε, ουσιαστικά το πρόβλημα είναι αγωνιστικό. Πρώτα. Εκείνη η κατάληξη. Όλα τι γίνονται γύρω, στο γήπεδο φαίνονται. Αυτή είναι η εικόνα. Αυτό δεν είναι, εισπράττουμε όλοι μας.
Υπάρχει πρόβλημα. Το αγωνιστικό τώρα από πού προέρχεται, υπάρχουν πάρα πολλοί λόγοι. Υπάρχει, σας είπα, μια... δεν υπάρχει μια ηρεμία στην ομάδα να μπουν οι ποδοσφαιριστές, να μπει ο προπονητής. Βλέπετε ότι δεν είναι μόνο φεύγουν. Εγώ δεν θα πω, θα συμφωνήσω, θα διαφωνήσω με τα πρόσωπα, τα παιδιά που φύγανε 30 Αυγούστου. Κακό το timing όμως. Ποιος δεν μπορεί να το παραδεχτεί αυτό. Ποιος δεν το παραδεχτεί. Και μάλιστα απαγορεύεται να συμβεί με το ποδόσφαιρο. Μια αναμέτρηση απέναντι στον πρωταθλητή Ολυμπιακό, που νομίζω ότι δεν αποτελεί σίγουρα μια εμφάνιση κριτήριο για να αποδεσμεύσει. Πάνε, έρχονται παίχτες εδώ καθημερινά. Και αφού ήθελες να τους αποδεσμεύσεις, γιατί δεν το έκανες νωρίτερα. Ακριβώς. Θα ακολουθήσει μια γραμμή στο χτίσιμο μιας ομάδας και την υποστηρίζεις. Δεύτερη προετοιμασία που ακούστηκε. Εγώ τώρα πόσα χρόνια ασχολούμαι με το ποδόσφαιρο και ως ποδοσφαιριστής και ως τώρα από το παραγωγό, φίλαθος θα σας πω. Ούτε παράγοντος είτε τίποτα. Πρώτη φορά το είδα αυτό. Δεύτερη προετοιμασία, μια εβδομάδα ενώ τρέχει το πρωτάθλημα. Που ακούστηκε αυτό. Η αιτιολογία ήταν ότι θέλουν, επειδή ήρθαν νέα πρόσωπα στην ομάδα, να τα λέμε και αυτά, ότι να υπάρξει μια σύσφυξη των σχέσεων, να νιώσουν ότι είναι μια οικογένεια. Και θα συσφυχτούν οι σχέσεις σε τρεις μέρες. Ποιο κοροϊδεύω. Εγώ σου λέω, Θωμά, την αιτιολογία. Δεν υπάρχει αιτιολογία. Αιτιολογία μπαλώματα είναι αυτά. Να πάμε να απευθυνθούμε σε ανθρώπους της ομάδας, να μιλήσουμε, να ζητήσουμε το λόγο. Ξέρεις πολύ καλά ότι και εσύ είσαι επαγγελματίας και τότε με τον Πιλαδάκη, όταν πηγαίναμε και ζητούσαμε και λέγαμε διάφορα, πριν φτάσει η ομάδα τα χρέη που έχει, κανείς δεν μας έλεγε τίποτα. Και εγώ να σου πω, το σέβομαι, γιατί είστε επαγγελματίες, η δουλειά δεν γίνεται δική μου. Αλλά το σέβομαι, διότι πρέπει να προστατέψεις εκείνη τη στιγμή, σαν να έρθει να μου πει κάποιος τώρα τι γίνεται στο κανάλι μου. Δεν θα βγάλω τι γίνεται στο κανάλι μου. Εγώ θα βγάλω ότι πάνε καλά τα πράγματα στο κανάλι, γιατί θέλω να περάσω ένα μήνυμα στους τηλεθέτες, γιατί έτσι πρέπει να γίνει. Και ίσως δεν πρέπει να το σκαλίζουμε αυτό. Απλά θέλοντας και εμείς, η εικόνα είναι το γήπεδο. Έτσι δεν είναι. Ναι. Αυτό δεν βλέπουμε όλοι. Βλέπουμε μια ομάδα να αγωνίζεται με τον Ολυμπιακό, με την ΑΕΚ, να μην αποδίδει. Υποφερτεί, μπορώ να πω, υποφερτεί με ένα Παναθηναϊκό με χίλια μύρια προβλήματα. Απλά υποφερτεί. Δηλαδή, εμένα δεν με καλύπτει μια ομάδα. Η εμφάνιση της ΑΕΛ, όχι της ομάδας, της ΑΕΛ. Δεν με καλύπτει. Δεν με ικανοποιεί. Δεν με ικανοποιεί, ρε φίλε. Πώς θα γίνει. Βλέπουμε μια ομάδα με τον Ατρόμητο, το είδαμε όλοι τι έγινε. Την ισοπαλία και με ένα παιχνίδι το οποίο, άντε να πούμε ότι ήταν δίκαιο το αποτέλεσμα. Δίκαιο με την Τρίπολη. Να τολμήσω να ρωτήσω για την αλλαγή του προπονητή. Είναι ένα επακόλουθο. Και μίλησε τεχνικά, αγωνιστικά γι' αυτό. Είναι ένα επακόλουθο όλες αυτές τις δίνεις που περνάει η ομάδα. Είναι ένα επακόλουθο. Δηλαδή, λες, η πρώτη λύση τι θα κάνω σε μια ομάδα η οποία δεν πάει, πρέπει να εστιάζει στον προπονητή πάντα. Δεν ξέρω τι. Αυτό κατάλαβα. Εντάξει. Η αλλαγή προπονητή δεν είναι ούτε η πρώτος λόγος ούτε ο τελευταίος σαν ομάδα που αλλάζει έναν προπονητή. Μα τώρα ο προπονητής, κοιτάξτε τώρα και τα δύο παιχνίδια τώρα που έχει κοουτσάρει ο καινούργιος προπονητής στην ομάδα. Άλλα πρόσωπα, τρία μάλλον. Τρία, έτσι μαζί με το κύπελλο, τρίπο νομίζω είναι. Ναι, λοιπόν, άλλα πρόσωπα, άλλα εντεκάσα. Εγώ νομίζω ότι ακόμα ο άνθρωπος αυτός μαθαίνει τα ονόματα των παιχτών. Το είχε πει και στη συνέντευξη τύπου. Άλλωστε δεν γνωρίζω, τουλάχιστον λέει ένα δεκαήμερο. Για να μπορέσουν να διέψουν να μάθουν. Φυσιολογικό. Απόλυτα φυσιολογικό. Για έναν άνθρωπο που έρχεται. Την πρώτη δεκάδα κιόλας, ουσιαστικά το είπε ότι η βοήθεια του την έκανε. Επειδή στέλνουν πάρα πολλά μηνύματα, Θωμά, την καλησπέρα από όλους έχεις. Ευχαριστώ πολύ. Θα επιτρέψεις να σου πω και κάποια ερωτήματα τηλεθεατών που μας στέλνουν στα social media. Όπως καταλαβαίνετε, έχουν ενεργό ρόλο κι αυτά στην εκπομπή. Ο Νίκος από τα Μπάκικα λέει: ντροπή, Θωμά, τα λες πάρα πολύ σωστά. Επίσης θέλω να ρωτήσεις, λέει το Θωμά, τι να κάνουμε, να φύγει ο Κούγιας, πρέπει να βρούμε όμως μια διάδοχη κατάσταση. Βλέπουμε τι γίνεται στον Παναθηναϊκό, αναφέρει ο Δημήτρης. Είναι χαρακτηριστική από τη Νέα Σμύρνη. Καταρχήν, κοιτάξτε να σας πω λίγο από την εμπειρία μου. Επειδή σήμερα είναι μια πολύ δύσκολη μέρα, άλλη μια δύσκολη μέρα για αυτή την ομάδα, ούτε βρασμό πρέπει να πάρθουν αποφάσεις, πρέπει να ηρεμήσει λίγο η κατάσταση και αύριο είναι μια καινούργια μέρα και σίγουρα αυτό το οποίο ταλανίζει όλο τον κόσμο είναι η επόμενη μέρα της αυτής της ομάδας. Νομίζω ότι οτιδήποτε τώρα υπάρχει θυμός, υπάρχει οργή, υπάρχει στεναχώρια, υπάρχει ντροπή, υπάρχουν πάρα πολλά έντονα συναισθήματα και είναι φυσιολογικά ανθρώπινα σε όλους. Σε όλους. Λοιπόν, θεωρώ λοιπόν ότι η επόμενη μέρα είναι αυτή η οποία πρέπει να απασχολεί όλη την πόλη. Και δεν μιλάω μόνο για το διοικητικό επίπεδο. Αυτό που λέτε είναι ένα σοβαρό ερώτημα. Λοιπόν, πέστε ότι για όλα, γιατί ο κύριος Κούγιας, γιατί εμένα μου αρέσει να λέω και αλήθειες, έκανε και καλά πράγματα για την ομάδα. Γύρισε, τι θα σας πω. Γύρισε την ομάδα στο Αρίνα, βγήκε κατηγορία, καθαρίσει την αδειοδότηση, μέχρι εκεί, εγώ.
συν οτιδήποτε άλλο αφορά κυρίως το οργανωτικό κομμάτι. Από εκεί και πέρα, όλα τα υπόλοιπα τα οποία δυστυχώς, καλώς ή κακώς κρίνονται από τη βιτρίνα, όταν πέφτει, κάνει το βήμα παραπάνω, δυστυχώς τα πράγματα γίνονται δύσκολα. Αυτός ο δρόμος δεν οδηγεί πουθενά. Δεν οδηγεί πουθενά. Πιστεύω πρέπει να το καταλάβει ο ίδιος, έπρεπε ήδη να το έχει καταλάβει, ίσως είναι αργά, και να αλλάξει ρότα. Τώρα το ερώτημα είναι, μπορεί να αλλάξει αυτός ο άνθρωπος ρότα? Δεν το ξέρουμε. Και άρα λοιπόν τίθεται κατευθείαν το ερώτημα, μήπως πρέπει να φύγει? Ναι, να φύγει. Και ποιος θα δει, τι κάνουμε μετά? Πρέπει να βρεθεί η διάδοχη κατάσταση. Και να πω κάτι άλλο. Επίσης, να υπάρξει μια επίσημη ανακοίνωση, πρόταση για, από κάποιον επενδυτή που θέλει τέλος πάντων, αν όχι να πάρει όλο το μετοχικό πακέτο, να πει ότι ρε παιδί μου, θέλω να μπω στην ομάδα, να βοηθήσω φέτος, να συνεργαστώ, να κάνω το οτιδήποτε. Ζήσει, είναι αυτά, πολύ δύσκολες οι εποχές. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Πίσω την ξεκινήσει, εγώ αυτό δεν κατάλαβα. Αυτή τη στιγμή υπάρχει η αντίδραση του κόσμου, Χρήστο Στυλάρης. Αυτή τη στιγμή ο κόσμος αντιδράει για αυτό που βλέπει, το οποίο πραγματικά δεν βλέπετε. Έτσι πώς είναι. Η κατάσταση αγωνιστικά νομίζω ότι δεν δείχνει και σημάδια. Το παιχνίδι με τον Αστέρα Τρίπολη στην περασμένη εβδομάδα έδειξε κάποια σημάδια η ΑΕΛ. Όχι με τον Αστέρα Τρίπολη, με τον Ατρόμητο. Με συγχωρείτε, όχι τη δεύτερη εβδομάδα. Έδειξε κάποια σημάδια ότι κάτι μπορεί να γίνει. Άφησε ο κόσμος μια πόρτα ανοιχτή. Το θέμα είναι ότι είδε σήμερα κάτι τελείως απογοητευτικό και υπάρχει έντονη αντίδραση. Οι παίχτες δεν ξέρω, δεν είμαι κοντά μέσα να δω τι γίνεται, να μιλήσω. Πώς τη χειρίζεις αυτή την κατάσταση, γιατί έχεις υπάρξει πόστο τέτοιο? Υπάρχει ομιλία στους παίκτες? Κυρίως κατ' ιδίαν ομιλία. Θα πρέπει να ψάξεις, να βγάλεις λίγο, να ψάξεις το μυαλό των ποδοσφαιριστών, τα προβλήματά τους, τι τους απασχολεί, τι... Εγώ βλέπω μια ομάδα δίχως πάθος σήμερα, δίχως δηλαδή άντε να παίξουμε, να περάσει μια μισή ώρα να φύγουμε. Ναι. Αυτό έβλεπα. Αδιαφορία. Όχι αδιαφορία, αλλά όχι ακριβώς αδιαφορία. Αγκαρία. Ναι, είναι εντάξει παιδιά, ένα παιχνίδι, να παίξουμε, να φύγουμε. Άντε να περάσει μια μισή ώρα. Εγώ αυτό. Αυτή την τρέλα ρε παιδί μου. Πάω μπαίνω μέσα να κερδίσω. Να παλέψω και σκάσω. Και ήταν στο ποδόσφαιρο είναι. Να παλέψω. Παράτημα το παιχνίδι, δηλαδή έφαγε στο πρώτο γκολ και στο δεύτερο ακόμη. Δεν έχουμε δει πολλά παιχνίδια. Σήμερα μιλάγαμε για τον ντέρμπι, ξεκινήσαμε την κουβέντα. Ναι. Νομίζω 0-2 έγινε. Πρώτα ήταν 0-1 στο ημίχρονο, μπαίνει ο Ολυμπιακός στο 0-2 και το γύρισε 3-2 στις καθυστερήσεις. Μεγάλη αναστροφή. Έτσι. Δηλαδή δεν μπορώ να καταλάβω. Δηλαδή τι συμβαίνει, δηλαδή και οι παίχτες είναι τόσο έτσι νοθροί. Υπάρχουν παιδιά τα οποία είδες μετά μια σύγχυση, μια ταρχή, αυτό το παιδί ο Λαγός που είχε το πρόβλημα, ας πούμε, τον έπιασε τηλεόραση 3 φορές να ζητάει αλλαγή. Και τραυματίστηκε, είχε ένα παλιό τραύμα. Το παιδί αυτό, αν θυμάμαι καλά, όταν το πήραμε, έκατσα μόνος μου και έψαξα λίγο το βιογραφικό του, νομίζω ότι από την περσινή χρονιά είχε παίξει 6 παιχνίδια. Είχε 5 παιχνίδια στη Γερμανία και πάλι δεν ήταν ολόκληρη ενημέρωση. Πέραν των ψυχολογικών θεμάτων, Θωμά, πιστεύεις ότι έχει γίνει και λάθος προετοιμασία της ομάδας? Δηλαδή βλέπεις ότι είναι καλά γυμνασμένοι ποδοσφαιριστές, γιατί έχει υποθεί και αυτό. Αυτό λύνεται εύκολα. Όταν πάρεις τους ποδοσφαιριστές. Πώς πλύνεται με τρίτη προετοιμασία? Όχι, βέβαια. Έχουμε και εβδομάδα μπροστά και είναι. Κάνεις τα βιογραφικά εργομετρικά σου, τα παίρνεις τα ελέγξεις και τελείωσες. Βλέπεις έκταση τι επίπεδο είναι. Και τη βιολογική του κούραση, έτσι. Όχι μόνο τη μυϊκή. Τα βλέπεις. Υπάρχουν τόσα πράγματα στην τεχνολογία, έχει προχωρήσει τόσο πολύ τεχνολογία, μπορείς να βρεις τα πάντα. Μπορείς να βρεις τα πάντα, τα πάντα, τα πάντα. Και όταν υπάρχουν βέβαια και υπάρχουν στις πιο προηγμένες ομάδες, υπάρχουν και αυτά τα GPS που έχουν πάνω σε και μπορείς να δεις ποιος παίκτης σε κλέβει στην προπόνηση, ποιος τρέχει, ποιος δεν τρέχει. Και ό,τι και να του πεις θα έχεις δίκιο, γιατί θα του πεις την αλήθεια. Ό,τι και να θέλει να μην παραδεχτεί, δεν έλαβε κύριε. Είναι επαγγελματίες, πάντως το πρόβλημα που κατάλαβα είναι αλλού, δεν είναι καθαρά. Όχι δηλαδή, τώρα γιατί το με ρώτησε. Εγώ βλέπω ότι, παιδιά, ότι δυστυχώς θα πρέπει λίγο να υπάρξει μια ηρεμία στην ομάδα, να κοιτάξει λίγο την επόμενη μέρα, γιατί το να υπάρχουν μόνο κατηγορίες. Και αυτό δεν οδηγεί πουθενά. Εντάξει, βγαίνει η οργή, βγαίνει αυτό, από εκεί και πέρα τι γίνεται. Η ζωή συνεχίζεται και η ομάδα πρέπει να συνεχίσει. Δηλαδή αλίμονο αν πετάξει λευκή πετσέτα η ομάδα. Αλίμονο, δεν ταιριάζει. Δεν ταιριάζει σε αυτή την ομάδα. Και ειδικά σε αυτή την ομάδα. Δεν ταιριάζει. Είναι και πολύ νωρίς τώρα στο πρωτάθλημα. Εντάξει, δεν μπορούσε να ρίξει λευκή. Τι να πούμε δηλαδή τώρα. Θα παρατήσουν. Τα τέλη Σεπτεμβρίου.
Από την πλευρά σου όμως που, που το έχεις ζήσει και σαν παίκτης, τι μπορεί όντως να αλλάξει αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, εμείς καταλήγουμε σε αυτό το κομμάτι, ότι ξεκάθαρα εγώ στοχεύω ότι είναι το ψυχολογικό κομμάτι αυτό που είναι το μεγαλύτερο αυτή τη στιγμή και όχι φυσική κατάσταση. Μπράβο. Τι μπορεί να αλλάξει όμως. Το είπες μόνος. Τι πρέπει να κάνουμε, πού πρέπει να πέσουμε, πού πρέπει να πέσουν οι υπεύθυνοι, στους παίκτες. Αυτοί δεν παίζουν. Καλός ή κακός. Καλές ή κακές, είναι οι καλύτεροι μέχρι το Δεκέμβριο. Πρέπει να το δώσετε, να το καταλάβουν. Είναι οι καλύτεροι. Μέχρι τον Ιανουάριο είστε οι καλύτεροι. Είστε οι καλύτεροι παίχτες. Αλλά πρέπει να τους το δείξεις. Εμπράξεις, όχι με λόγια. Εμπράξεις. Να τους το δείξεις, μήπως μπορέσεις να τους να βρεις τον καθένα, γιατί εκεί μέσα ξέρετε στα απολυτήρια είναι 30 διαφορετικοί χαρακτήρες. Πώς όμως στην εποχή, εποχή των social media, εσύ Θωμά, που δεν την έζησες τόσο πολύ εσύ. Ως ποδοσφαιριστής, διότι δεν είχαμε αυτό το κινητό που καλώς κακώς μπαίναμε μέσα. Υπήρχαν οι εφημερίδες, τα ραδιόφωνα. Πώς μπορεί να ερεμήσει ένας ποδοσφαιριστής τη στιγμή που μπορεί να κάνει μια βόλτα στο διαδίκτυο το βράδυ και να δει να ακούγονται για αυτόν και για την απόδοσή του πάρα πολλά, ακόμα και για τον Λεωζίνιο, ο οποίος ένας ποδοσφαιριστής, ο οποίος έχει αποδείξει ότι είναι πολύ καλός, ενώ στην ΑΕΛ μέχρι τώρα δεν μας έχει δείξει κάτι. Ωραία. Πώς μπορεί. Πώς μπορεί να το δουλέψει ένας ποδοσφαιριστής. Δεν είμαι επαγγελματίας. Πώς θα προφυλάξω τον εαυτό μου, γιατί πρέπει να κοιμηθώ νωρίς. Πολύ απλά σας το λέω, έτσι όλα υπάρχουν λύσεις. Δεν ανοίγω, κύριε. Δεν πρέπει να προφυλάξω τον εαυτό μου. Υπάρχει ο άλλος ο χαρακτήρας που δεν με νοιάζει. Ό,τι και να μου δεν με νοιάζει. Θα την κάνω τη δουλειά μου. Αλλά υπάρχει ο χαρακτήρας, όπως τους τα έλεγα τους παίκτες. Πολλοί λένε ότι δεν θα μπαίνετε μέσα και δεν θα βλέπετε τίποτα. Τίποτα. Όποιος δεν αντέχει. Απλά δεν προφυλάξω τον εαυτό μου. Όπως πρέπει να φάω, πρέπει να κοιμηθώ, πρέπει να προπονηθώ, πρέπει να υπακούσω τον προπονητή, πρέπει να κοιτάξω τα λάθη μου, να δω το βίντεο του αγώνα. Ένα αγώνα να δω πού έκανα λάθος. Και πες ότι οι ποδοσφαιριστές έχουν πρόβλημα με την υπάρχουσα διοίκηση. Με τις επιλογές της. Ή γενικά με τις κινήσεις της. Είναι ο αγωνιστικός χώρος ένας, ο κατάλληλος χώρος για να αντιδράσουν και να δείξουν την όποια τους... Είναι, πού θα αντιδράσουν στα πολιτήρια. Αυτό όλο το ρεζουμέ. Δεν είναι επαγγελματίες όμως. Φυσικά δεν πρέπει να απαιτήσει από τον επαγγελματία. Από αυτό δεν ζει. Αυτή δεν είναι η δουλειά του. Δεν πρέπει να απαιτούμε. Άρα λοιπόν πρέπει να κάνει καλά τη δουλειά του. Εμείς απλά πρέπει να τον βοηθήσουμε ή απ' έξω, από τον πρόεδρο πρώτα, ο οποίος είναι ο χρηματοδότης, από τους προπονητές, από τους φυσιοθεραπευτές, από τους γιατρούς, τους τυχόν τραυματίες, να τους δώσουμε όλα τα εχέγγυα, όλα τα εφόδια, ώστε να αποδώσουμε. Το πιο σημαντικό κομμάτι στα αποδυτήρια ποιο είναι. Αυτό που δεν μπορεί να το δουλέψει πάνω του χάρη ο προπονητής, το κάνει ο Γενικός Αρχηγός, ο Τεχνικός Διευθυντής, ο οποίος είναι μέσα. Στα αποδυτήρια θα πρέπει να υπάρχει το εξής. Πάντα ήμουν αυτής της αρχής, ότι εμένα δεν με ενδιαφέρει, δεν μου λένε τίποτα. Ούτε τα τραπεζώματα, ούτε τραπέζια. Έξω και δεν κλαίει, γίνονται έτσι οι ομάδες. Μια ζωή. Πάντα μας κουράζανε. Σε προσβεστικό, όχι εμένα μόνο. Και άλλα παιδιά. Και ανθρώπους με ιστορία. Όχι. Αλλά μέσα εκεί, είτε είναι προπόνηση, είτε είναι αγώνας, είσαι αδερφός. Έχεις 20-25 αδέρφια. Για τον αδερφός δεν θα τους μπροστά, δεν θα κάνεις τα πάντα. Μέχρι τέλους. Εκεί μέσα. Έξω από εκεί δεν ταιριάζουμε. Δεν θέλω εγώ να πάω για καφέ μαζί σου. Εγώ έχω την οικογένειά μου, εμένα μου αρέσει αυτό. Δεν θέλω να πάμε να φάμε μαζί. Θέλω να πάω να πάω με κάποιο άλλο παιδί, με κάποιον άλλο. Που ταιριάζουν και έχω κοινά πράγματα να ζήσω. Αυτό. Αλλά μέσα εκεί είναι αυτό. Τέρμα. Αυτό είναι νόμος. Ωραία, εσύ στους οπαδούς της ΑΕΛ τι θα έλεγες τώρα, αυτό το βράδυ, ας πούμε. Που είναι πάρα πολύ δύσκολο. Είναι γεμάτο προβληματισμού. Να ερευνήσουν, να προσπαθήσουν όσο μπορούν να κατευνάσουν την οργή τους. Και αύριο είναι μια καινούργια μέρα. Πιστεύω να ηρεμήσει λίγο η κατάσταση και μέσα στο μυαλό και όλα δηλαδή, γιατί είναι δύσκολο. Είναι δύσκολη μέρα. Είναι δύσκολη μέρα. Είναι πάρα πολύ δύσκολη μέρα. Σήμερα απαγορεύεται οποιαδήποτε για μένα απόφαση, τοποθέτηση, όσο μπορεί ο καθένας να κρατήσει την ψυχραιμία του. Ψυχραιμία θα του συνιστούσα λοιπόν. Ψυχραιμία. Αυτό. Αυτή είναι η λέξη. Ψυχραιμία. Ψυχραιμία μέχρι την επόμενη. Όχι, με τίποτα. Ψυχραιμία μέχρι την επόμενη απαράδεκτη εμφάνιση. Αυτό είναι κάποιοι που λένε ότι δεν μπορούμε να καθίσουμε σταυρωμένα χέρια, παραδείγματος χάρη. Πρέπει κάπως να αντιδράσουμε στους οπαδούς, να στείλουμε ένα μήνυμα στη διοίκηση. Κάτι να κάνουμε για να ταρακουνήσουν λίγο το team όλο. Εξειδή χάσαμε το ρεπορτάζ λόγω του τέρμπι, ο κ. Κούγιας δεν έβγαλε καμιά ανακοίνωση. Μέχρι στιγμής δεν έχει βγάλει.
να στείλει κάποιο μήνυμα γενικότερα έτσι, σε όλη τη κατάσταση. Νομίζω ότι και εκείνος θα είναι αποδέκτης παραπώνων αυτή τη στιγμή. Περισσότερο δεν νομίζω ότι τον παίρνουν τηλέφωνο τον άνθρωπο ή του στέλνουν μήνυμα. Περισσότερο έχουμε την αντίδραση του κόσμου σήμερα. Κυρίως μέσα στο social media, γιατί όπως είπες και εσύ, Έλληνα, ο κόσμος εκτονώνεται από εκεί. Κακώς ακόμα, γιατί δεν ξέρει να τα διαχειρίζεται και τόσο σωστά. Δεν μπορούμε. Δεν έχουμε μάθει να τα διαχειριζόμαστε αυτά τα social media. Είναι καινούριο, είναι κάτι νέο. Άρα θα γίνουν και λάθη. Πρέπει να υπάρξει λίγο ψυχραιμία. Αύριο είναι μια καινούργια μέρα. Θα πρέπει και οι υπεύθυνοι να ψάξουν που είναι το κακό, χωρίς λόγια. Και η σιωπή. Σιωπή. Ξέρετε, θα πει σιωπή. Σιωπή. Σιωπό, δεν μιλάω. Δεν χρειάζεται. Με τα λόγια δεν γίνονται τα προβλήματα. Σιωπή. Από όλους. Από όλους. Ήτανε κακό που. Και θα πάμε σε ένα διαφημιστικό και θα επιστρέψουμε, θα μας απαντήσει στόμα σε λίγο. Ήτανε κακό που η διοίκηση έβαλε τόσο ψηλά τον πήχη φέτος και μίλησε για κάποια συγκεκριμένη θέση που θέλει να τερματίσει η ομάδα. Όχι, δεν είναι κακό. Γιατί είναι κακό. Γιατί δεν είναι. Τι θα πρέπει να κυνηγήσει η Λάση όταν ξεκινάει το πρωτάθλημα. Δεν την πάει. Εμένα δεν με πειράζει αυτό. Μ' αρέσει. Έχω στόχους. Τώρα άλλο θέμα είναι αν μπορώ ή αν έχω όλο το πακέτο για να πάω. Ωραία. Πεντάδα είναι πολύ υψηλό το τμήμα. Στην πέμπτη με τη δέκατη θέση αυτή τη στιγμή. Αυτό το στόχο έχει βάλει.